Εξηγήσει. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σπυράκη, που μαζί με τους υπόλοιπους Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας την ψηφίσαν και βρέθηκαν στο στόχαστρο αυτών των επικρίσεων στα Facebook, στα Twitter κλπ. Παραδώσανε τη φέτα μας στα χέρια των δανειστών. Των Καναδών. Που δεν είναι και δανειστές στο φινάλε. Δεν είναι και δανειστές. Καλημέρα, κυρία Σπυράκη. Καλημέρα από τις Βρυξέλλες. Ωραία φέτα. Ωραία. Και ωραία συζήτηση. Λοιπόν, τι έχει γίνει. Παραδώσατε τη φέτα μας στους ξένους. Πολύ απλά. Νομίζω πως έχουμε το μεγαλύτερο παράδειγμα υποκρισίας, λαϊκισμού, ψεύτικων ειδήσεων, το οποίο όταν θα μεγαλώσουμε θα το μαθαίνουν τα παιδιά μας, όποιο από αυτό αποφασίσει να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία και την παρουσίαση των ειδήσεων. Τι είναι η ΣΕΤΑ? Η ΣΕΤΑ είναι η Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά, που άρρητα εμπόδια, και έτσι μπορούμε να στείλουμε όσα προϊόντα θέλουμε στον Καναδά και ο Καναδάς να στέλνει σε εμάς χωρίς δεσμούς. Μάλιστα. Το λέω πολύ απλά. Μάλιστα. Γιατί ωφελεί την Ελλάδα? Γιατί ο Καναδάς είναι η μοναδική χώρα με την οποία έχουμε θετικό εμπορικό ισοζύγιο. Mm. Δηλαδή στέλνουμε περισσότερα προϊόντα εκεί από όσα εισάγουμε. Μάλιστα. Mm-hmm. Και έχουμε δυνατότητα να στείλουμε και άλλα. Δηλαδή, για παράδειγμα, για τη φέτα στέλνουμε 1000 τόνους φέτα, ενώ θα μπορούσαμε να στείλουμε, η αγορά εκεί ζητάει πολύ περισσότερο. Είχαμε εμπόδια και δεν μπορούσαμε να στείλουμε περισσότερο. Πάμε τώρα στο θέμα μας. Τι έγινε με το κείμενο? Το κείμενο της ΣΕΤΑ το συνομολόγησε, δηλαδή το συμφώνησε για να έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περνάει από το Συμβούλιο, το Συμβούλιο των Υπουργών. Το συμφώνησε ο κ. Γιώργος Σταθάκης. Ο κ. Γιώργος Σταθάκης είναι ΣΥΡΙΖΑ, για τους ανθρώπους που μας ακούνε. Νομίζω ναι. Ο υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Συμφώνησε το κείμενο και είπε ναι, βεβαίως, πράσινο φως, η Ελλάδα συνομολογεί το κείμενο. Ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ψηφίσαμε. Εκεί ψηφίσαμε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ναι, η κυρία Καϊλή από το Πασόκ, ναι, το ποτάμι, ναι, και ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε όχι. Ναι. Τώρα, επειδή είναι διευθυντή η αρμοδιότητα, θα έρθει στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Στο Εθνικό Κοινοβούλιο, όπως καταλαβαίνετε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει ναι. Ναι. Γιατί αυτό έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση. Μια στιγμή. Τώρα, γιατί τα κάνουν όλα αυτά? Γιατί ανεβάζουν έργο. Ανεβάζουν έργο διότι η παραπληροφόρηση και ο λαϊκισμός και ο τρόπος που χειρίζονται τα πράγματα έχει ονοματεπώνυμο. Και η ναυαρχή μας αυτό είναι η Αυγή. Αντί λοιπόν στην Αυγή να μπουν στον τόπο να διαβάσουν τι προβλέπεται για τη ΣΕΤΑ, mm-hmm. άρχισαν να ακολουθούν όλους αυτούς που συζητούσαν για το ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές ξεπούλησαν τη ΣΕΤΑ και οι ίδιοι να μιλούν για ξεπούλημα της ΣΕΤΑ. Θέλετε δύο στοιχεία? Mm-hmm. Μπορώ να σας τα δώσω αμέσως. Πρώτον, η ΣΕΤΑ τη χάνει ειδικής προστασίας μαζί με άλλα τέσσερα τυριά. Το Ασιάγκο, την Κορκοντζόλα, τη Φοντίνα και το Μάνστο. Η ένδειξη αυτή είναι ότι δηλαδή τη χάνει ειδικής προστασίας, γίνεται με τις εξής δύο προβλέψεις. Στο άρθρο 20, παράγραφος 21, αναφέρεται, στις παραγράφους 1 και 2, αναφέρεται ότι όσοι παρήγαγαν φέτα στον Καναδά, και ήταν κυρίως ελληνικής καταγωγής, μέχρι τις 18 Οκτωβρίου του 2013, μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν φέτα. Κανένας άλλος όμως. Υπήρχαν κάποιοι Έλληνες ή παραγωγοί που παρήγαγαν φέτα. Θα γράφει όμως αυτή η φέτα ότι είναι φέτα made in Canada. Όλοι οι άλλοι, ακόμη και οι διάδοχοι τους, οι κληρονόμοι τους, όλοι οι άλλοι, αν θέλουν να μπουν σε αυτή την αγορά, είναι υποχρεωμένοι πάνω στη συσκευασία να γράφουν ότι πρόκειται για τύπου φέτα, στυλ φέτας, από μίμηση φέτας, και αυτό το προϊόν θα γράφει επίσης πάνω made in Canada. Έτσι τελειώνει η παραπληροφόρηση ότι στα ράφια θα υπάρχει φέτα. Και έτσι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα να γεμίσουν τα ράφια με φέτα. Επίσης, η εκτίμηση. Η Κομισιόν έκανε μια εκτίμηση μετά την ψήφιση, αν θέλετε, της φέτας. Και αναφέρεται χαρακτηριστικά στο παράδειγμα της φέτας. Λέει δηλαδή ότι για πρώτη φορά αναγνωρίζει ο Καναδάς προϊόντα ονομασίας του έλευσης, για την ακρίβεια 145, και για πρώτη φορά τα 5 προστατευόμενα τυριά προστατεύονται και προστατεύεται έτσι ο παραγωγός μας, εννοώντας ο Ευρωπαίος παραγωγός, με ξεκάθαρη διάκριση. Δίνεται δηλαδή, λέει η Κομισιόν στην ανάλυση της, και σας το διαβάζω επί τόπου, η δυνατότητα στους Καναδούς καταναλωτές να αναγνωρίσουν ξεκάθαρα, για παράδειγμα, τη γνήσια φέτα. Μάλιστα. Και αφού λέγονται όλα αυτά, θα μου πείτε γιατί κατηγορούμε εμείς. Εμείς κατηγορούμε γιατί βρισκόμαστε πια στο στόχαστρο μιας κατασκευής ειδήσεων και κατηγορούμε γιατί βρισκόμαστε στο απόγειο της υποκρισίας. Αύριο, ενώ επόμενες μέρες, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να σηκώσουν το χεράκι τους και να ψηφίσουν υπέρ της ΣΕΤΑ, όπως συμφώνησε η κυβέρνησή τους.
διότι η ψηφοφορία γίνεται με μία και μόνη ψήφο, δεν είναι ψηφοφορία κατάρτων. Και η ψηφοφορία γίνεται για μια πολύ μεγάλη εμπορική συμφωνία που έχει και πάρα πολύ ισχυρό συμβολισμό. Καταλαβαίνετε ότι η διαδικασία του ελευθέρου εμπορίου ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική, τώρα που ο Τραμπ κάνει αυτά που κάνει, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το δυτικό κόσμο, για τις επιχειρήσεις. Ένα τελευταίο μόνο θα σας πω. Ναι, ναι. Κάθε ένα δισεκατομμύριο που αυξάνεται στην αλλαγή με τον Καναδά, αυξάνονται 14.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Και για την Ελλάδα αυτό, που έχει θετικό ισοζύγιο με τον Καναδά, όπως σας είπα, είναι μεγάλη υπόθεση, εκτός και αν οι θέσεις εργασίας μας περισσεύουν. Μαρία, μου άκουσα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλη αυτή την επιχειρηματολογία. Έχω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Έχω μπροστά μου μια ερώτηση, μάλλον μια δήλωση, που έχει κάνει η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου. Είναι βουλευτής Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσε λοιπόν, έκανε μια δήλωση που κατηγορεί τους ευρωβουλευτές Νέας Δημοκρατίας, του Ποταμιού και του ΠΑΣΟΚ που ψήφισαν τη ΣΕΤΑ, ενώ όπως λέει και παρουσιάζει μάλιστα και το σχετικό έγγραφο, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι τους βουλευτές, μεταξύ αυτών και προβεβλημένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ας πούμε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ο κ. Αδωνής Γεωργιάδης, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, ο κ. Κασαπίδης, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης και άλλοι και άλλοι, και άλλοι πολλοί, έχουν κάνει μία ερώτηση στη Βουλή με την οποία κατηγορούν την ΣΕΤΑ ότι δεν έχει τις πρόνοιες τις αναγκαίες ώστε να προστατεύσει την ΦΕΤΑ. Και λέει, ας πούμε, ότι αυτό είναι μια αντιφατική στάση. Ναι. Δεν ξέρω σε ποιο χρονικό διάστημα έγινε αυτή η ερώτηση. Έγινε από ό,τι βλέπω 4 Δεκάτου του 2016. Άρα λοιπόν, όχι όταν φτάσαμε στο τελικό κείμενο. Ναι. Και άρα λοιπόν, όχι έχοντας γνώση και τη δήλωση της Κομισιόν και έχοντας γνώση όλη τη πρόνοια που έχει ληφθεί και έχοντας γνώση και ότι αυτό που σας διάβασα ήταν και η εκτίμηση. Γίνεται μετά από κάθε συμφωνία και μια εκτίμηση επιπτώσεων. Πέρα δηλαδή από τις προβλέψεις που σας διάβασα στα άρθρα, γίνεται και μια εκτίμηση επιπτώσεων. Εγώ που δεν το ξέρω τόσο καλά αυτό το θέμα πάντως, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μιλάμε για μια συμφωνία την οποία σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου την ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και όχι αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Παρότι είναι η μια συμφωνία η οποία θα έρθει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, η ίδια ακριβώς από ό,τι καταλαβαίνω είναι. Και εσείς λέτε, κυρία Σπυράκη, ότι εφόσον θα έρθει και προφανώς αφού είναι κυβερνητική πρωτοβουλία, θα ψηφιστεί από τους κυβερνητικούς βουλευτές, εκτός αν αποφασίσουν να ρίξουν την κυβέρνηση για τη ΣΕΤΑ. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Έτσι. Πολύ ωραία το καταλαβαίνετε, αλλά εγώ θέλω να σας πω δύο πράγματα. Ναι. Πρώτον, ότι εμείς ως άνθρωποι που υπερασπιζόμαστε το ελεύθερο εμπόριο αλλά και που έχουμε εικόνα, ναι, γιατί δεν θέλουμε να υποκύψουμε στο λαϊκισμό και στο λέω πολύ καθαρά, που έχουμε εικόνα των λεπτομεριών της συμφωνίας. Γιατί έχω συνομιλήσει και με παραγωγούς στον αέρα που μου έχουν πει το υπέροχο, κυρία Σπυράκη, εμείς την έχουμε διαβάσει τη ΣΕΤΑ. Ναι. Για όλους αυτούς λοιπόν, σαφώ που λέμε και εμείς εδώ στα μέρη μας. Η ΣΕΤΑ είναι 1.200 σελίδες. Ναι. Εγώ δεν τη διάβασα και ξανά και όλη τη ΣΕΤΑ. Διάβασα μόνο και μελέτησα εντελεχώς τα κομμάτια που αφορούν στα ελληνικά προϊόντα. Μάλιστα. Και με βεβαιότητα σας λέω ότι υπάρχουν αυτές οι πρόνοιες. Πάμε να δούμε τώρα αν θα τη ψηφίσουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι 100% σίγουρη ότι οι συνάδελφοι του Εθνικού Κοινοβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ θα σηκώσουν το χεράκι. Εκτός αν δεν αρέσουν την κυβέρνηση. Ναι. Σου λέει δεν τη ρίχνουμε για διαπραγμάτευση, δεν τη ρίξουμε, θα τη ρίξουμε όμως για τη ΣΕΤΑ. Για τη ΦΕΤΑ. Αυτό, ναι. Ναι, και θα ψηφίσουν. Και κυρίως θα πρέπει από τώρα να μπουν στον τόπο τουλάχιστον τα άρθρα που αφορούν. Να τα διαβάσουν. Ναι, ένας σκόπος είναι. Ένας σκόπος. Δεν τους τα στέλνετε. Μεταβρασμένα κιόλας, γιατί μπορεί να έχουν και μια δυσκολία. Λοιπόν. Κοιτάξτε, τα έδωσα ήδη στο διαδίκτυο μεταφρασμένα. Αλλά τα έδωσα και από το πρωτότυπο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία καμιά φορά, επειδή σας κάνετε μια δουλειά αξία, οι άνθρωποι να προστρέφουν εκεί που υπάρχουν οι αληθινές πηγές των ειδήσεων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία στον καιρό που ζούμε και μια άλλη φορά, όταν θα έχετε πολύ χρόνο, θα πιούμε καφέ. Μάλιστα, Μαρία μας. Πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε την κυρία Μαρία Σπυράκη. Καλημέρα. Μαρία, καλή